Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τη Βίκη Κερτεμελίδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Νικολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Δόκτωρ Βίκη Κερτεμελίδου επιμελείται δύο εκθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, την Waste Not και το Κουκούλι της Μνήμης. Κάνω λάθος? Πολύ σωστά, κυρία Νικολάου, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε τη Διεθνή ημέρα μουσείων, αλλά και τις γύρω από αυτές μέρες. Η μία η έκθεση, το Waste Not, μία έκθεση η οποία μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, γιατί βασίζεται στην λογική του Zero Waste, αλλά θα μου πείτε περισσότερα κι εσείς. Ναι, καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε, γιατί τα μουσεία χρειάζονται μια μικρή ενίσχυση. Μείνανε 2 χρόνια σχεδόν κλειστά. Όλα αυτά γινόντουσαν μέσω διαδικτύου, αλλά η επαφή και η επίσκεψη είναι διαζώσεις, είναι άλλο πράγμα. Έτσι δεν είναι, κυρία Νικολάου? Δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, είναι 2 εκθέσεις, αλλά ας μιλήσουμε, τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά. Η πρώτη έκθεση που τη βρήκατε και ενδιαφέρουσα βασίζεται, έτσι είναι μια κοινή ιδέα που είχαμε με τους υπεύθυνους του χώρου, με το Ισλαχανέ τους, γιατί εγώ μέσα στην πανδημία έγραψα ένα βιβλίο ακριβώς με βάση αυτό που σας άρεσε και εσάς, δηλαδή τι συμβαίνει με τα απορρίμματα και πώς μπορούμε να τα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να γίνουμε κι εμείς κομμάτι αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η διαλεκτική της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τα βιομηχανικά χρηστικά αντικείμενα», το οποίο μάλιστα γράφτηκε με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Και με βάση αυτό το βιβλίο, το οποίο πρότεινε ότι ο δημόσιος διάλογος να είναι οι εκθέσεις, με βάση αυτό το βιβλίο, με αφορμή μάλλον, όχι με βάση, γίνεται αυτή η έκθεση Waste Not, γιατί φέτος το ICOM, που είναι και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, που ορίζει κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου ένα θέμα γύρω από αυτό που να γίνονται οι εκθέσεις, έχει σαν θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία έτσι, συγκυρία, θα το πούμε. Και σκέφτηκα να παρουσιαστούν ένας καλλιτέχνης που είναι στο βιβλίο, αλλά και 2 άλλοι, με βάση τα υλικά με τα οποία ασχολούνται. Δηλαδή παρουσιάζεται ο κύριος Μπαρδάκας, ο οποίος είναι γλύπτης μετάλλου. Παρουσιάζεται ο Δημήτρης Ανιφαντάκης, ο οποίος χρησιμοποιεί το ξύλο και μάλιστα χρησιμοποιεί τα υπολείμματα του ξυλουργίου, δηλαδή τα απορρίμματα του ξυλουργίου. Και η κυρία Ζέφη Τιφτικτόγλου, η οποία χρησιμοποιεί το χαρτί. Άρα λοιπόν έχουμε τα 3 βασικά υλικά τα οποία μπορούν να είναι ανακυκλώσιμα, μπορούν δηλαδή από σκουπίδια να γίνουν κάτι άλλο, και η πρόταση, γιατί η έκθεση αυτή είναι μια πρόταση, μην πετάτε, όχι σκουπίδια, waste not, κάντε τα κάτι άλλο, κάντε τα κάτι που μπορεί να είναι και μέσα στη σφαίρα της τέχνης. Έτσι λοιπόν, 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα είναι τα εγγένεια της έκθεσης στο Ισλαχανέ, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ, και θα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου. Τα εγγένεια θα πλαισιώσουν με συζήτηση και θα μιλήσουν για το βιβλίο αλλά και την έκθεση η Ελένη Μπίντσι, η Βενετία Κουτσού και εσείς. Πλέον έχει γίνει νομίζω γνωστό σε όλους ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για εφορία, για βιώσιμη ανάπτυξη, αν δεν έχουμε μια ζωή για οτιδήποτε περνά από τη βιομηχανική παραγωγή. Πώς σας ήρθε έτσι το υλικό, ποιο ήταν αυτή η στιγμή που σας ήρθε το φλάσ, η στιγμή αυτή που λέμε ότι πρέπει να το κάνω αυτό? Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο να ασχοληθείτε? Κοιτάξτε, εγώ γενικά και το διδακτορικό μου, αλλά και όλη η έρευνά μου, εγώ είμαι αρχιτέκτον μουσιολόγος και εδώ και χρόνια που ασχολούμαι με αυτά, ασχολούμαι με την ταυτότητα του βιομηχανικού χρηστικού αντικειμένου. Δηλαδή και το διδακτορικό μου ήταν πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, ψάχνοντας την ταυτότητα του αντικειμένου, έφτασα και στην έννοια του σκουπιδιού.
τι είναι σκουπίδι. Άρα λοιπόν όταν ασχολούμαστε με το σκουπίδι, αλλά ένα σκουπίδι το μπορεί να γίνει πολύτιμο. Έτσι λοιπόν έφτασα και στη σφαίρα της τέχνης και πήγα στην αρχή της ιστορίας. Η αρχή είναι από τον Ντουσάμ, Μαρσέλ Ντουσάμ, ο οποίος παίρνει από τα σκουπίδια ένα ουρητήριο, το βάζει ανάποδα, το ονομάζει La Fontaine, η πηγή, και το υπογράφει με ένα άλλο όνομα και το, και το θέτει στην, θέλει να το βάλει σε ένα μουσείο, γιατί λέει ότι έργο τέχνης είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς οι καλλιτέχνες έργο τέχνης, δηλαδή μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι ξεκινάνε, δηλαδή έτσι είναι η ιστορία. Φυσικά υπάρχει και η ελληνική σκηνή, υπάρχει δηλαδή και όλη η ιστορία των καλλιτεχνών της ελληνικής πρωτοπορίας, της avant-garde, κυρίως καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, που ξεκινάει από το 50 και μετά, και με τον Κουνέλη, ο οποίος είναι ένας πολύ, τον αναφέρω γιατί πέθανε και πρόσφατα, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός καλλιτέχνης της Arte Povera, και η Arte Povera είναι αυτή η οποία χρησιμοποιεί έτσι ακατέργαστα ευτελή υλικά και τα κάνει αισθητικά προϊόντα. Γιατί, γιατί προσθέτουν σε αυτά αυτό που λένε οι καλλιτέχνες πνευματική ενέργεια. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη μετατροπή των χρηστικών αντικειμένων, αντί να πάνε σε κλάδο σκουπιδιών, να γίνουν έργα τέχνης. Ελπίζω οι επισκέπτες που θα έρθουν στην έκθεση να το χαρούν, γιατί οι δύο καλλιτέχνες, ο Μπαρδάκας και ο Ανιφαντάκης, και αυτό είναι μια μεγάλη πρωτοτυπία της έκθεσης, έκαναν έργα συγκεκριμένα για το Ισλαχανέ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ναι. Είναι, ναι, ένας εκπληκτικός χώρος. Είναι το παλιό σιδηρουργείο της Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ. Έχει μείνει μόνο το σιδηρουργείο. Έχει γίνει από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας μια καταπληκτική αποκατάσταση του χώρου και ένα εξαιρετικό μουσείο του εαυτού του, δηλαδή διηγείται την ιστορία του. Οπότε και ο χώρος συνδέεται με το... κάπως με το αντικείμενο, είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, the medium is the message, το μέσο είναι το μήνυμα. Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς. Και εκτός από το μέταλλο, το σιδηρουργείο, και έτσι ήρθε και η ιδέα της έκθεσης, υπήρχε και ξυλουργείο. Έτσι λοιπόν μπήκε και ο Ανιφαντάκης. Η κυρία Τιφτιτσόγλου ήταν μια πρόταση της Αρετής Κονδυλίδου, η οποία είναι, διαχειρίζεται αυτό το χώρο εκ μέρους της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Είχε δει τη διπλωματική της και ήταν το τρίτο υλικό που μας έλειπε, το χαρτί. Και έτσι παντρεύτηκαν αυτά όμορφα. Έχουμε όμως και 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, 100 χρόνια από την εγκατάσταση προσφύγων στην πόλη μας, και γι' αυτό το λόγο στο πλαίσιο αυτό, αλλά και με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, έχουμε και την έκθεση «Κουκούλι μνήμης» της Κατερίνας Ξυπολίτου στο Μουσείο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών. Τι θα δούμε εκεί? Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι ένα άλλο εξαιρετικό μουσείο. Είναι ένα στολίδι της πόλης. Δεν αυτό το έχω μουσείο επισκεφθεί, ομολογώ, guilty, ένοχη, δεν το έχω επισκεφθεί, αλλά τώρα θα είναι μια καλή ευκαιρία. Πολλοί κόσμος δεν το έχει επισκεφθεί, κύριε Νικολάου, δεν αισθάνεστε λοιπόν καθόλου guilty, διότι είναι ένα μικρό μουσείο, ένα στόλισμα πραγματικά. Είναι στη Βασιλίση Σόλγας 107 με Μπότσαρη, το οποίο έχει φτιαχτεί, έχει αρκετά χρόνια που έχει φτιαχτεί, έχει μια μόνιμη συλλογή και δεν έχει χώρο περιοδικών εκθέσεων, οπότε αυτός είναι και ο βασικός λόγος που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γιατί δεν κινείται, πολλοί κόσμος το ξέρει φυσικά. Λοιπόν, εκεί ήταν μια πάλι ωραία συγκυρία, γιατί το Μουσείο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, το οποίο λέγεται «Κεντώντας τη μνήμη», αυτός είναι ο τίτλος της μόνιμης έκθεσης, αποφάσισε να εξωτερικεύσει λίγο, ακριβώς για να το μάθετε, να το μάθουν και όλοι αυτοί που δεν το ξέρουν. Εγώ είχα μία κυρία εξαιρετική, οικαστικό, φίλη, την Κατερίνα Ξυπολίτου, η οποία κατάγεται από... έχει πόντια γιαγιά, τέλος πάντων, κατάγεται από τον Πόντο. Και η ίδια, και αυτήν τη δουλειά της δεν την έχει δείξει πουθενά, τώρα τι κάνει? Και εκείνη παρεμβαίνει μέσα στη μόνιμη συλλογή, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένος χώρος περιοδικών εκθέσεων,
Και μέσα από αναμνήσεις και αδηγήσεις των γιαγιάδων και κυρίως ακριβώς επειδή έχει εγωιτευθεί, οι γιαγιάδες τι έκαναν, δεν ξέρω αν θυμάστε τη δικιά σας γιαγιά, πάντως η δικιά μου γιαγιά που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, δεν είμαι πόντι εγώ, αλλά είμαι και εγώ, έχει έρθει η οικογένειά μου από εκεί, από την Τουρκία, λοιπόν... φτιάχνανε καταπληκτικά έργα με κλωστή και βελόν. Κάνοντας μία τεχνική, κάνοντας στρογγυλά και ντύματα. Άρα λοιπόν δεν ξέρω, εγώ τη θυμάμαι τη γιαγιά μου να δουλεύει έτσι και να είναι σκυμμένη και να περνάει ώρες. Αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή να κάνει μία σειρά έργων, τα οποία είναι με σύγχρονα έργα τέχνης, τα οποία είναι σχέδια με μολύβι αλλά και με επεξεργασία χαρτιού, το οποίο χαρτί το κάνει σαν κλωστή η Κατερίνα Ξυπολίτου. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή θα έρθετε και θα δείτε έναν υπέροχο κόσμο που δημιουργεί με οργανικές δομές και κάνει μια δικιά της αφήγηση προς το παρελθόν, αλλά με υλικά, με τη ματιά του μέλλοντος, πώς να σας το πω. Δηλαδή είναι κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο και πολύ έτσι κομψό. Δηλαδή γίνεται μια πολύ ωραία συνομιλία ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα, δεν θα πω στο μέλλον. Και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να έρθετε και να σας ξεναγήσουμε κιόλας. Αυτό θα είναι την επόμενη μέρα, στις 19 Μαΐου, πρώτον, για να μην πέσουν όλες οι εκδηλώσεις μαζί, αλλά 19 Μαΐου είναι και η γενοκτονία του Ποντίου. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλή επιτυχία και στα δύο δρόμενα αυτά. Ελπίζω σε κάποια να μπορέσουμε να έρθουμε να τα δούμε και να χαρούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αφενός μεν η επανάχρηση των πραγμάτων και απ' την άλλη πώς συνδέεται η μνήμη και η τέχνη σε 100 χρόνια Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Επίσης καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.